ενδεχόμενο με την έννοια ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που κατά τεκμήριο ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από τις κυβερνητικές πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τις οικονομικές και φορολογικές πολιτικές. Είναι εκείνη η τάξη που γύρισε την πλάτη λογικά στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι εκείνη που λέει η κυβέρνηση ότι θα πάρει την πρώτη ανάσα με τις πρώτες κυβερνητικές παρεμβάσεις. Και όπως δείχνουν για να συμπληρώσω και οι δημοσκοπήσεις και οι μετρήσεις, φαίνεται ότι αυτοί σας γύρισαν και την πλάτη, θα λέγαμε, στις πρόσφατες εκλογές της 7ης Ιουλίου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι στην τοποθέτησή του ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία αλλά και στην πολύ αναλυτική εκτενή συνέντευξη τύπου που ακολούθησε χθες, νομίζω ότι έδωσε ένα περίγραμμα, αν θέλετε, της πολιτικής που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα, αλλά και των κοινωνικών στρωμάτων τα οποία θέλουμε να εκπροσωπήσουμε. Και βεβαίως μέσα σε αυτά κεντρικό ρόλο έχουν οι μικρομεσαίοι, έχει η μεσαία τάξη που βεβαίως, όπως έχουμε πει εμείς κατά επανάληψη, πρέπει και μετά από τη δεκαετή κρίση που έχει περάσει η χώρα μας ενδεχομένως να ορίσουμε και πάλι τι εννοούμε μεσαία τάξη σε αυτή τη χώρα. Εννοούμε τις ελεύθερες επαγγελματίες, εννοούμε υπαλλήλους ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, εννοούμε μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Τώρα, σε σχέση με αυτό το οποίο αναφέρατε για την οικονομική πολιτική και τα πεπραγμένα, αν θέλετε, της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο κύριος Τσακαλώτος, ο κύριος Χουλιαράκης, είναι να μην πέσει δηλώσεις τους και στη Βουλή και όχι μόνο ότι επλήγει η μεσαία τάξη, ότι σήκωσε τα μεγαλύτερα βάρη. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως έχουμε κατ' επανάληψη συζητήσει και μαζί έχουμε εδώ την ευκαιρία να το συζητήσουμε τώρα, έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Μια προσπάθεια να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο και από την κρίση. Προφανώς εμείς δεν υποτιμήσαμε ποτέ και δεν είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό ότι αυτό περιελάμβανε και επώδυνα μέτρα. Από την άλλη, αυτό το οποίο κάναμε όμως αμέσως μετά την έξοδο από το μνημόνιο, μετά τον Αύγουστο του 2018, ήδη τον Σεπτέμβριο του 2018, λίγες μέρες μετά την έξοδο από τα μνημόνια, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και ανακοίνωσε ένα ολόκληρο πακέτο μέτρων που αφορούσε τη μεσαία τάξη. Ένα πακέτο μέτρων το οποίο δεν ήθιστε κιόλας αυτό να συμβαίνει από πρωθυπουργούς της Διεθνής Θεσσαλονίκης. Τους επόμενους μήνες υλοποιήθηκε μέχρι κεραίας. Μιλώ για παρεμβάσεις που είχαν να κάνουν με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με επιδότηση ενοικίου, με αύξηση του κατώτατου μισθού, με μια σειρά από ελαφρύνσεις. Γιατί πράγματι είχαμε συνειδητοποιήσει και είχαμε κατανοήσει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, και όχι βεβαίως μόνο κατά τα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, από το 2009-2010 που ξεκίνησε η κρίση, τα μεσαία στρώματα, οι μικρομεσαίοι, είχαν πληγεί από την περίοδο του μνημονίου. Ξεκίνησε λοιπόν αυτή η προσπάθεια. Όλα αυτά τα μέτρα ελήφθησαν, έγιναν όμως του κράτους. Οι πολίτες άρχισαν να βλέπουν αυτή τη βελτίωση και βεβαίως μετά τι κάναμε στη συνέχεια, όταν είχαμε πλέον και το δημοσιονομικό χώρο. Γιατί βεβαίως επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ότι παραλάβατε καμένη γη, ότι τα κάνατε όλα καλά. Ποτέ δεν είπα ότι παραλάβαμε καμένη γη και ποτέ δεν είπα ότι τα κάναμε. Το είπε ο Πρωθυπουργός, ότι πήρανε άδεια τα κάναμε όλα καλά. Αυτό το οποίο. Ότι πήρανε άδεια ταμεία, ότι όλα ήταν άδεια. Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ πολύ όμως τη σκέψη μου. Λέω λοιπόν ότι ολοκληρώσαμε αυτή την προσπάθεια. Στη συνέχεια τι κάναμε. Τον Μάιο, αρχές Μαΐου, και αφού είχαν βγει και τα στοιχεία του Eurostat, προχώρησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα δεύτερο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης και πάλι για τη μεσαία τάξη. Μέτρα τα οποία υλοποιήθηκαν το Μάιο του 2019 και μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και είχαν προϋπολογιστεί για την για τις αρχές του 2020. Προεκλογικά μέτρα σας λένε. Κάνετε λάθος. Όπως αυτά η λέει... της 13ης συνταξής που αυτά... κατέληξε να είναι επίδομα. Τότε γιατί έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παυλόπουλε, και λέει ότι θα διατηρήσει αυτό το επίδομα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα το έκανε, θα το έπαιρνε πίσω. Και λέει ότι θα πώς το έπαιρνε πίσω. Αφού ήταν προεκλογικό. Έτσι μας έλεγαν τότε. Και μάλιστα τότε ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Μπορεί να διατηρήσει κάτι τέτοιο ούτως ή άλλως. Πώς βελτιώθηκαν οι συνθήκες, από ποιον βελτιώθηκαν οι συνθήκες. Έχουμε βελτιωθεί με την έννοια ότι έχουμε βγει, υποτίθεται από τα μνημόνια. Είδατε κάποια οικονομικά μέτρα τα τελευταία δύο μήνες από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία που βελτίωσαν τις συνθήκες. Έχουν εξαγγελθεί μέτρα από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Το οποίο μένει να τα δούμε βέβαια. Για να είμαστε επιτέλους σε αυτή τη χώρα ειλικρινείς, αντικειμενικοί και σοβαροί. Η οικονομική κατάσταση της χώρας βελτιώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως βεβαίως βάσει των θυσιών που έκαναν οι Έλληνες πολίτες όλα τα προηγούμενα χρόνια της μνημονιακής περίοδου. Γι' αυτό βελτιώθηκε η οικονομική κατάσταση της χώρας. Έτσι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω και πάλι το Μάιο, εξήγηλε μια σειρά από μέτρα. Άρα τους δώσατε, λέτε, στρωμένο χαλί. Και τώρα,
Βεβαίως. Αυτό είναι στρωμένο χαλί. Γιάννη. Στην οικονομία. Και τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντί να χτίσει, αν θέλετε, πάνω σε αυτή την προσπάθεια και πάνω σε αυτά τα μέτρα τα οποία υλοποίησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουμε εξαγγελίες, ανακοινώσεις που πολύ σωστά είπατε, πρέπει να δούμε βεβαίως. Πρέπει να δούμε. Και κατά πόσο θα υλοποιηθούν, οι οποίες όμως δεν λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από μέτρων για τη μεσαία τάξη, για τα μεσαία στρώματα, πάρα πολύ σημαντικά, όπως για να είμαι πολύ συγκεκριμένος σε αυτό το οποίο λέω, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο, ναι, η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η μείωση του ένφια, είναι πάρα πολύ σημαντικά μέτρα, η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες, μέτρα τα οποία έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ναι, δεν είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, να τα επαναλαμβάνει, να τα ανακοινώνει. Δεν ανακοίνωσε μείωση σε εισφορές, μείωση σε φόρους, μείωση σε ένφια. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανακοίνωσε μείωση του ένφια. Ναι, εφαρμόστηκε η μείωση του ΕΜΦΙΑ που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το Δεκέμβριο του 2018. Έλα, Γιάννη, με συγχωρείς. Κύριε Χαρίτση, εγώ αυτό που δεν κατάλαβα για να πάω τη σκητάλη από την Τώρα και τον Άκη. Κατάλαβα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρωθυπουργός. Αυτό που δεν κατάλαβα είναι γιατί τελικά έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, η αυτοκριτική ήταν επειδή δεν διαφημίσετε τόσο πολύ όσο έπρεπε το έργο σας. Γιατί αν ακούσω τον κύριο Τσίπρα και εσάς τώρα, όλα γίνανε πολύ καλά. Στηρίξατε και τη μεσαία τάξη, ελαφρύνατε, βγάλατε τη χώρα των μνημόνιων, όλα καλά. Γιατί χάσατε τότε? Εμείς ποτέ, πραγματικά γιατί χάσατε. Ποτέ δεν είπαμε όλα καλά. Επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Σαραντάκο. Εμείς σας παραπέμπω, αν θέλετε, και σε συζητήσεις που είχαμε και σε προεκλογικά πάνελ. Σωστά. Έτσι, εμείς πάντα λέγαμε. Δεν αναφέρομαι προς Έλληνες, στον πρώην Πρωθυπουργό, λέω. Και δηλαδή, ίσως, ο κύριος Τσίπρας. Τα ψήγματα αυτοκριτικής ότι εμείς, ήταν μικρά. Ότι εμείς κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η οποία με στρατηγικούς όρους οδήγησε τη χώρα έξω από τα μνημόνια, οδήγησε τη χώρα σε 10 συνεχόμενα, αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να συζητήσει, έτσι, σε 10 συνεχόμενα τρίμηνα θετικών ρυθμών ανάπτυξης. Δεν μου απαντάτε αυτά όμως, τα γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ? Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξαν επώδυνα μέτρα τα οποία αναγκάστηκε να πάρει η κυβέρνησή μας. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπήρξε μια σορευτική, αν θέλετε, πίεση από την κρίση 10 ετών, την οποία βεβαίως πάντα την χρεώνεται η εκάστοτε κυβέρνηση, ακόμα και αν δεν αφορά μόνο τη δικιά της περίοδο. Σας υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Σε όλες κυβερνήσεις. Ναι, σε όλες κυβερνήσεις συμβαίνει αυτό. Πάντως, είναι σημαντικό. Επιτρέψτε μου όμως 10 δευτερόλεπτα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αν είχατε υλοποιήσει όλα αυτά τα οποία περιγράφετε απαντώντας και στον στο Γιάννη, δεν θα είχατε χάσει. Από, αυτό, από αυτά τα οποία σας είπα, δεν έχουμε υλοποιήσει. Είναι προφανές ότι ο κόσμος θα έλεγε αυτή εδώ η κυβέρνηση είναι με τους πολλούς. Είναι με την τσέπη μου, είναι με τη ζωή μου. Εμείς λέμε, κύριε Παυλόπουλε, ότι είναι προφανές ότι ο κόσμος έκανε την επιλογή του στις 7 Ιουλίου. Η επιλογή βεβαίως που έκανε ο ελληνικός λαός είναι απολύτως σεβαστή. Εμείς αυτό το οποίο λέμε πλέον, ότι είμαστε σε μια νέα συνθήκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έχασε, αλλά δεν ιτήθηκε στρατηγικά όπως κάποιοι επιδίωκαν. Παραμένει μια πάρα πολύ ισχυρή πολιτική δύναμη. Βεβαίως. Είναι ο ανδιαφυσβήτητος πρωταγωνιστής στο προοδευτικό σκέλος, αν θέλετε, του πολιτικού φάσματος της χώρας. Είναι το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχει λοιπόν για μας πάρα πολύ μεγάλη σημασία το από εδώ και μετά. Το θέμα είναι... Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν τι κάνουμε τώρα, πώς αυτούς τους ανθρώπους, το 1.800.000 ψηφοφόρους που μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, πώς θα τους δικαιώσουμε και πώς θα πείσουμε και πολλούς από τους ανθρώπους οι οποίοι έκανε μια άλλη επιλογή, λοιπόν, απολύτως σεβαστή. Όταν λέτε, για παράδειγμα, στο μικροσκόπιο κάθε ιδιωτικοποίηση και κάθε επένδυση, να γυρίζετε στο επαναστατικό ροχ. Όταν λέτε, θα βάλουμε στο μικροσκόπιο κάθε ιδιωτικοποίηση και κάθε επένδυση. Γυρίζετε στο... Εσείς θεωρείτε, κύριε Παυλόπουλε, γυναστική, γιατί κύριε Παυλόπουλε, μέχρι ότι δεν πρέπει η κυβέρνηση να μπουν στο μικροσκόπιο. Θέλουμε επενδύσεις, θέλουμε να μην έχουμε πού να τους βάλουμε. Το είπε τρεις φορές στην ομιλία του ο κύριος Τσίπρας και το Σάββατο το βράδυ, ότι θέλουμε επενδύσεις. Βεβαίως θέλουμε επενδύσεις. Και βεβαίως δεν μπορούμε να ακούμε να μας μιλάνε για επενδύσεις αυτοί οι οποίοι την περίοδο 12, 13, 14 είχαν οδηγήσει σε μια πρωτοφανή αποεπένδυση την ελληνική οικονομία. Σας υπενθυμίζω ότι το 2017 και το 2018 είχαμε ρεκόρ δεκαετίας στις επενδύσεις στη χώρα μας. Το θέμα όμως, κύριε Παυλόπουλε, και νομίζω ότι αυτό μας αφορά όλους και αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, είναι τι είδους επενδύσεις θέλουμε σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε επενδύσεις οι οποίες σέβονται το εργασιακό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο. Θέλουμε επενδύσεις οι οποίες σέβονται το περιβάλλον και δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλες οικονομικές δραστηριότητες στις τοπικές κοινωνίες. Να μην χρειάζεται όμως. Είδαμε αυτές τις μέρες. Τρία χρόνια για να πάρουμε μια υπογραφή. Συμφωνώ. Αλλά συμφωνείτε με το νομοσχέδιο του Γεωργιάδη. Όχι, ίσα-ίσα. Διαφωνούμε ριζικά και κάθετα με το νομοσχέδιο του κύριου Γεωργιάδη. Και επιτρέψτε μου να πω και τώρα λόγω και της θητείας μου και στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι άλλο πράγμα να προσπαθείς, και αυτό κάναμε εμείς,
σε δύσκολες συνθήκες. Και πράγματι, εκεί, για παράδειγμα, εγώ θα σας έλεγα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα. Γιατί εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Να πατάξεις τη γραφειοκρατία και να προσπαθήσεις να επιταχύνεις διαδικασίες και να απλοποιήσεις. Εσύ το κάνατε, κύριε Χαρίτση, αυτό. Το κάναμε και επιτρέψτε μου να σας πω, επειδή και προσωπικά είναι πλάκινση αυτό. Για πρώτη φορά δημιουργήσαμε ένα σύστημα με σύμβουλο την Παγκόσμια Τράπεζα, μάλιστα σε αυτό, που να μπορεί να απλοποιηθεί η διαδικασία σύστασης και αδειοδότησης μια επιχείρηση για πρώτη φορά στη χώρα μας, χωρίς να χρειάζεται να πάει σε καμία δημόσια υπηρεσία. Τώρα, ενδιαφερόμενη εξετάστηκε. Λέμε όμως, μισό λεπτό, επειδή μιλήσατε για ένα νομοσχέδιο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο και τις επόμενες μέρες βεβαίως και στη Βουλή θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε αναλυτικότατα γι' αυτό. Ανάπτυξη δεν είναι ρυθμίσεις συγκεκριμένες. Φωτογραφικές για συγκεκριμένους κλάδους που συνδέονται με συγκεκριμένα συμφέροντα. Όχι, να τα πείτε τα συμφέροντα. Ανάπτυξη δεν είναι. Βεβαίως. Να πείτε ο Γεωργιάδης και η κυβέρνηση. Δεν είναι. Κάνει πλάτες στον τάδε και στον τάδε και στον δίδα επιχειρηματία. Να δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης να εκδίδει περιβαλλοντικές άδειες, ενώ τη στιγμή που υπάρχει στη χώρα μας ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Ξέρετε, η πολιτιστική μας κληρονομιά και η περιβαλλοντική μας κληρονομιά. Είναι βασικά στοιχεία πλούτος. Εντάξει, δεν λέει κανείς όχι σε αυτά, κύριε Χαρίτση. Της ελληνικής κοινωνίας. Αλλά σε εύλογους χρόνους. Να το τι λέει ο καθένας στα λόγια και το τι κάνει στην πράξη όμως. Μπορεί να είναι μια διαφορετική υπόθεση. Δύο διαφορετικά πράγματα. Παρακαλώ. Αυτό είναι το θέμα ο Άκης. Ναι. Εξεταστική επιτροπή. Νοβάλτης. Νομίζω ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, χθες απάντησε ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι η Νοβάρτης. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, δεν το θεωρούμε μόνο εμείς. Νομίζω το θεωρεί η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο, ένα τεράστιο σκάνδαλο, ένα σκάνδαλο το οποίο στήχησε δισεκατομμύρια στα δημόσια ταμεία. Αυτό έχει σημασία με για τον Έλληνα. Πολιτικών για τον Έλληνα. Επιτρέψτε μου να σου πω. Για τον Έλληνα φορολογούμενο. Αισθάνεστε ότι το ανοίξατε εσείς και γυρίζει μπούμεραγκ τώρα, γιατί αυτό βλέπουμε να γίνεται. Δεν το ανοίξαμε εμείς. Εμείς καλέσαμε το FBI. Όχι, αλλά το τρέξατε πάρα πολύ και τώρα γυρίζει μπούμεραγκ. Μιλάμε για ένα, επιτρέψτε να σου πω, μιλάμε για ένα διεθνές σκάνδαλο. Το οποίο βεβαίως έχει μια πάρα πολύ σημαντική ελληνική πτυχή. Υπουργέ μου, έχουν κατονομαστεί ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Επειδή με ρωτάει και ο κύριος Σαρατάκος. Έχουν κατονομαστεί ο πρώην Πρωθυπουργός και ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Η δικαιοσύνη πρέπει να αναζητήσει και τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Τυχόν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Εμείς δεν αντιμετωπίζουμε την δικαιοσύνη, κύριε Σαραντάκο, à la carte, όταν κάποιον τον οδηγεί, αγγέλει κατηγορία σε κάποιον. Να λέμε πολιτικό μας αντίπαλο, να λέμε ότι είναι καλή δικαιοσύνη και όταν κάποιον άλλον τον παραπέμπει την υπόθεση στο αρχείο να λέμε ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Εμείς λέμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να αφαιθεί να κάνει τη δουλειά της. Από εκεί και πέρα, άρα σε σχέση... Άρα υπήρχαν και αυτά με το χείλα της βαλίτσες και όλα αυτά να διαρευνηθούν, να διαρευνήθηκαν αυτά. Όλα πρέπει να διαρευνηθούν. Όλα πρέπει να βγουν στο φως και όπως έχουμε πει και εξεταστική αν θέλει η κυβέρνηση και ό,τι θέλει να κάνει, ό,τι θέλει η κυβέρνηση. Είμαστε εδώ για να βγουν όλα στο φως, για να γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι πραγματικά συνέβη. Αυτό είναι το μείζον για μας, είναι να μάθει επιτέλους ο ελληνικός λαός τα πάντα. Αυτό είναι το κρίσιμο και για τη ΔΕΗ. Θα ψηφίσετε θετικά. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες θα είναι εξεταστική, προανακριτική. Να δούμε. Να δούμε. Γιατί εγώ μαθαίνω και ακούω και διαβάζω και στις κυριακάτικες εφημερίδες ότι ο κ. Μητσοτάκης δέχεται αντικρουόμενες εισηγήσεις και πιέσεις από το εσωτερικό. Κύριε Χαρίτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε πολλά να λέμε την επόμενη περίοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα σας περιμένουμε πάντοτε με ανοιχτές τις πόρτες. Και στρωμένο θα παίζει, όπως το στρωμένο χαρτί που δώσατε εσείς στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη.